ειδικά για μας που δουλεύαμε μέχρι πρόσφατα στο δημόσιο και μας υποσχέθηκαν πάρα πολλά πράγματα ότι θα νομοποιηθούν. Θα σας διαβάσω την ανακοίνωση των απολυμμένων εργασιακών συμβούλων της ΔΥΠΑ ΟΑΕΔ, η οποία εκδόθηκε χθες με αφορμή τη σημερινή μαζική παράσταση διαμαρτυρίας στην Αθήνα. Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, πολίτες, συλλογικότητες και φορείς, οι εργασιακοί σύμβουλοι του ΟΑΕΔ ΔΥΠΑ, οι οποίοι προσλήφθηκαν ως επιτυχόντες βάσει των προσωρινών αποτελεσμάτων της προκήρυξης ΟΧ1 του 2022 και απολυθήκαμε εν μία νυχτή έπειτα από 8 μήνες εργασίας, κατά τους οποίους καλύπταμε επί του πρακτέου πάγιες ανάγκες του οργανισμού. Έπειτα από πολύμηνη αναμονή και μία πρόχειρη και αδιαφανή διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών που οδήγησε στην έκδοση 2 οριστικών πινάκων, την Παρασκευή 2/12, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης προέβη με συνοπτικές διαδικασίες σε ευνίδιες μαζικές απολύσεις σχεδόν των μισών από τους 540 εργασιακούς συμβούλους, οι οποίοι βρισκόμασταν τοποθετημένοι πανελλαδικά στις κατατόπους υπηρεσίες, οδηγώντας μας στην ανασφάλεια της ανεργίας, εκείνης που μέχρι πρότινος είχαμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε. Αποζητώντας κάλυψη πίσω από μία αμφιλεγόμενη δημόσια προκήρυξη, γεμάτη νομικές ασάφειες, δεδαλώδεις παραπομπές και γκρίζες ζώνες, που οδήγησαν και την ίδια τη διοίκηση σε σωρία λαθών κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και προσόντων, πλήττοντας κατά αυτόν τον τρόπο την αξιοπιστία της ως φορέα και ηθικά τους συμμετέχοντες, η ΔΥΠΑ προχώρησε τελικά στην εκπαραθύρωση 220 πλήρως ενταγμένων εργαζομένων με το ευτελές πρόσχημα της απουσίας μετάφρασης των γνήσιων πιστοποιητικών γνώσης αγγλικής γλώσσας και την κάλυψη των θέσεων από υποψήφιους με λιγότερα μόρια, οι οποίοι σύν της άλλης θα εργαστούν ως αντικαταστάτες για μικρότερο χρονικό διάστημα από αυτό που ορίζει η προκήρυξη παροδία. Είναι δυνατόν ο ΟΑΕΔ ΔΥΠΑ, παρά τα όσα δημόσια διατείνεται, όχι μόνο να προσλαμβάνει συμβασιούχους για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών, αλλά πολύ περισσότερο αφού τους εκπαιδεύει υποτυπωδώς και τους τραγγίζει εργασιακά, στη συνέχεια με τακτικές σοκ και δέος να τους απολύει και μάλιστα σε καιρούς οικονομικής και ενεργειακής κρίσης, με την ακρίβεια να εκτινάσεται και ολοένα μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού να φτωχοποιούνται. Καλούμε τη διοίκηση της ΔΥΠΑ, πρώτον, να προβεί στην άμεση επαναπρόσληψη των απολυμμένων εργασιακών συμβούλων της ΟΧ1-22 και στην ανανέωση των συμβάσεών τους. Δεύτερον, να προσληφθούν με οκτάμινες συμβάσεις με προοπτική ανανέωσης όσοι τοποθετούνται στους πίνακες διοριστέντων με βάση τους τωρινούς και προηγούμενους οριστικούς πίνακες. Και τρίτον, ζητάμε μόνιμη και σταθερή δουλειά για την ενίσχυση των τοπικών ΚΠΑ, ώστε να ανασάνουν οι εξουθενωμένοι μόνιμοι υπάλληλοι τους και να επιτευχθεί καλύτερη καταγραφή και αντιμετώπιση του τεράστιου προβλήματος της ανεργίας. Καλούμε τα σωματεία, τους φορείς, τα κόμματα και τις συλλογικότητες να επιδείξουν την αλληλεγγύη και την έμπρακτη υποστήριξη στα δίκαια αιτήματά μας. Συντονιστική Επιτροπή Απολυμμένων Εργασιακών Συμβούλων, ΔΥΠΑ ΟΑΕΔ.